σήμερα να γίνει αυτή η παράσταση διαμαρτυρίας, αφού ο αντιδήμαρχος δεν ξέρει που είναι το προσωπικό του, να του πούμε ότι στον οδοκαθαρισμό είναι 53 όλοι και όλοι. Από τους οποίους οι 3 είναι πόρτες, μένουν 50 να καθαρίσουν αυτήν εδώ την πόλη. Από τους οποίους οι 6 είναι στα αυτοκίνητα, τα δορυφορικά και μας μένουν 44 για να καθαρίσουν αυτήν την πόλη. Από τους οποίους οι 4 είναι με μακροχρόνια αναρωτικοί, μένουν 40, μία έγκυος και μία που έχει φεύγει ήδη τώρα 38. Άλλοι 10 είναι που έχουν μόνοι, που είναι με χαρτιά γιατρού από αυτά που δεν ξέρει ότι έχουμε. Και είναι 28 άτομα τα οποία αν δουλέψουν 7 μέρες σε μια εβδομάδα, γιατί δουλεύουμε και Σάββατο και Κυριακή, την επόμενη μέρα δουλεύουν 3 μέρες την εβδομάδα. Άρα 3 μέρες είναι 28, άλλες 2 μέρες είναι 20 άτομα να την καθαρίσουν αυτή την πόλη. Δυστυχώς γι' αυτόν και δεν θα απολογηθούμε. Έχουμε και παιδιά να πάρουμε γονικές άδειες, έχουμε και δικαίωμα για κανονική άδεια. Και είναι μέρες που είμαστε 10 και 11 και 12 εργάτες να καθαρίζουν αυτή την πόλη. Τα πόστα της καθαριότητας είναι 76 και το ξέρει. Του τα είπαμε γιατί όταν άκουγε τις. Όταν βγήκε και έλεγε ότι κάναμε συσκέψεις, δεν είπε τι άκουσες στις συσκέψεις. Είναι 76 πόστα και υπάρχουν χωριά που δεν μας έχουν δει πώς είναι οι οδοκαθαριστές. Αλλά ούτε αυτά τα λένε. Με αυτά τα νούμερα λοιπόν, το να λέει ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να καταλάβουν τι πρέπει να εργάζονται, είναι τουλάχιστον προσβλητικό. Τουλάχιστον. Οι συνάδελφοι στην αποκομιδή. Τα απορριμματοφόρα έχουν που χαλάνε κάθε λίγο και λιγάκι γιατί ο στόλος είναι παλιός. Τι κάνουν τότε, πάνε οι εργάτες από τους άλλους τομείς και καθαρίζουν. Δηλαδή παραπάνω δουλειά σε μια μέρα. Γιατί τα απορριμματοφόρα τα καινούργια κάθονται. Όσοι έχετε πάει θα δείτε ότι έχουμε καινούργια και κάθονται. Οι οχταμηνίτες, οι συνάδελφοι τελειώνουν 14 Απριλίου, σημαίνει ότι φεύγει το 1 τρίτο των εργαζόμενων στην αποκομιδή. Και δεν υπάρχει απολύτως τίποτα να κάνει, δεν έχει κάνει κανένας τίποτα. Αποζημίωση για την νυχτερινή εργασία δεν έχει πληρωθεί γιατί καθυστερούν για γραφειοκρατικούς λόγους και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Και σε λίγο θα πάρουν τους νυχτερινούς συναδέλφους να τους πάνε πρωί γιατί δεν έχουν να τους πληρώσουν. Έχουμε δηγούς που θα μπορούσαμε να πλένουμε κάδους. Έρχεται καλοκαίρι, θα αρχίσουμε να βρωμάμε. Αλλά δεν παίρνουμε εργάτες για να καθαρίσουμε. Έχουμε χειριστές στην καθαριότητα και κάθονται εκεί και κοιτάνε τον τοίχο γιατί είναι όλα τα μηχανήματα παλιά. Όλα. Και έχουν βλάβες και δεν έχουν πληρώσει τα συνεργεία. Ούτε αυτά τα βλέπουν. Και ενώ θα μπορούσαν να κάνουν συμβάσεις, δεν τις κάνουν. Και με αυτή την κατάσταση, δηλώσει του αντιδημάρχου ότι δεν θα ήταν έτσι αν ήταν στον ιδιωτικό τομέα, αυτόν βαραίνουν. Όχι εμάς που θέλει να μας κατηγορήσει. Το εργοτάξιο είναι τα μαύρα από τα χάλια. Τα ίδια χάλια που ήταν το 19 δεν άλλαξε. Έτσι όπως ήταν το 19 και το λέμε το 19 γιατί αυτή εδώ ήταν η δημοτική αρχή, η ίδια είναι. Και εκεί κινδυνεύει η υγεία μας με τα παλιοσίδερα και τις βρωμιές και τα τροκτικά. Έπρεπε να κάνουμε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα εν έτη 2024, ρε συνάδελφοι, για να ζητήσουμε να κάνουμε γυναικείες τουαλέτες στο εργοτάξιο το 2024. Το προσωπικό έχει μέσο όρο ηλικία στα 54 έτη, το ξέρετε μια χαρά. Και είναι όλοι σε κατεμένοι. Χωρίς να μετράμε τα εργατικά ατυχήματα που έχουμε κάθε μήνα, τις εργάτρες που μπήκαν στο νοσοκομείο 17 Νοέμβρη από τα χημικά, αυτά που δηλαδή ούτως ή άλλως συμβαίνουν. Είναι απαράδεκτο να μας λένε ότι φέρνουμε χαρτιά, λέει, από τους γιατρούς για να αποφύγουμε τη δουλειά. Δηλαδή, τι μας λένε, ότι φέρνουμε ψεύτικα χαρτιά. Και τι θέλουν, να ζητήσουμε συγγνώμη που ακατευόμαστε στη δουλειά. Γιατί άμα είναι πραγματικά τα χαρτιά, και εμείς ακατευόμαστε γιατί αυτό είναι, θα τους ζητήσουμε και συγγνώμη επειδή ακατευόμαστε στη δική τους τη δουλειά. Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής λέει είναι να προσληφθεί προσωπικό με το πρόγραμμα 55-67. Δηλαδή τι θέλουν, να φέρουν ακόμα μεγαλύτερους από εμάς ηλικία. Να έρθει κόσμος και άλλος κόσμος να δουλέψει. Αλλά ηλικιωμένοι και σακατεμένοι είμαστε από μόνοι μας. Η Δημοτική Αρχή την ίδια στιγμή δεν έχει κάνει καμία αίτηση για πρόσληψη, ούτε μόνιμο προσωπικό, ούτε συμβασιούχους, τίποτα. Και το μόνο που κάνει είναι να βγάζει τον αντιδήμαρχο εδώ πέρα να μας συκοφαντεί γιατί για να φέρει αλήθεια στον ιδιώτη. Τέλος για τις δηλώσεις ότι πήγαμε την Κυριακή, λέει, και κόβαμε πίτα το μεσημέρι και αφήσαμε την πόλη βρώμικη. Προφανώς δεν υπάρχει ούτε ένας εργαζόμενος που δεν ήταν στο πόστο του εκείνη τη μέρα, το ξέρετε όλοι. Όσοι δουλεύανε, δουλεύανε κανονικά. Όσοι δεν δουλεύανε την Κυριακή, ήτανε και καλά έκαναν. Αλλά το ξέρουμε ότι εδώ πέρα, ότι αυτό δεν έκοβαν γενικά, το σωματείο έκοβε την πίτα. Και το σωματείο θέλουν να χτυπήσουν. Γιατί το σωματείο είναι αυτό που τους ενοχλεί να ιδιωτικοποιήσουν τα πάντα. Θα τους βόλευε να έχουν ένα σωματείο χειροκροτητή να τους λέει μπράβο και τι ωραία τα κάνετε. Δεν έχουν τέτοιο σωματείο και γι' αυτό μας συκοφαντούν. Εμείς πώς θα τους απαντήσουμε, συνάδελφοι, ως σωματείο? Αυτή είναι η πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, λέει, που είναι η έγκριση του προγραμματισμού προσλήψεων του 23. Είναι πολλές σελίδες, είναι 400 τόσες, είναι όλοι φορείς. Στο τέλος είναι οι Δήμοι που έχουν προσλάβει προσωπικό το 23. Γιατί? Γιατί μια χαρά μπορούν να κάνουν προσλήψεις και τα λεφτά τα έχουν και εδώ πέρα αυτοί οι Δήμοι δεν νομίζω να έχουν πιο ακριβά τα αποδοτικά από ό,τι πληρώνουμε στα Γιάννενα. Δεν κάνουν προσλήψεις γιατί θέλουν να τα δώσουν σε ιδιώτες και αυτή είναι η πραγματικότητα.
που μας λένε ότι δεν μπορούμε, δεν κάνουμε, δεν ράνουμε, μαζί με την κυβέρνηση που δεν θέλει να πάρει προσωπικό, που δεν θέλει μόνιμες σχέσεις, μαζί είναι. Να τη πραγματικότητα με τους Δήμους, με μόνιμο προσωπικό, ολόκληρες σελίδες και όλη στην καθαριότητα. Και τάχα μου δίθεν δεν ξέρουν πώς να κάνουν. Αποτέλεσμα, η Δημοτική Αρχή θέλει να συνεχίσει τη δουλειά των προηγούμενων. Έβαλαν πόσους ιδιώτες, τούτοι εδώ θέλουν να βάλουν κι άλλους ιδιώτες. Και για να το κάνει αυτό, προσπαθεί να στρέψει και την πόλη εναντίον μας, να κάνει κοινωνικό αυτοματισμό, να λένε να ποιοι φταίνε, και να φέρει και ιδιώτες και να το λέει κιόλας ότι είναι πιο ακριβά. Σαν να μην τους έφτανε αυτό που πολιτικά θα κάνουν ό,τι έκαναν και οι προηγούμενοι. Έτσι, θέλουν να μας βγάλουν ότι φταίμε κιόλας, να μας βάλουν απέναντι από το λαό από αυτή την πόλη. Εμείς λέμε ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει εδώ. Να σταματήσουν να μας συκοφαντούν, να σταματήσουν να παίζουμε την αξιοπρέπειά μας. Εμείς απαντάμε με παράσταση διαμαρτυρίας, γι' αυτό είπαμε ότι μαζευόμαστε σήμερα. Έχουμε ζητήσει συνάντηση από τον Δήμαρχο και θέλουμε να ανέβουμε όλοι μαζί να του πούμε ακριβώς αυτά τα ίδια, να του το δώσουμε. Αυτό το χαρτί γράφει και Δήμος Ιωνητών που δεν έχει κανέναν εργάτη καθαριότητας. Το έχει στο αρχείο του. Αλλά αφού θέλει να τα ακούσει όλα και να δούμε ποια είναι η αλήθεια, να πάρει αυτό και να μας πει γιατί ο Δήμος Ιωνητών δεν έχει κάνει καμία ενέργεια και στο κάτω-κάτω να βγει να πει στην πόλη: εγώ τα έχω συνεννοηθεί ήδη να σας φέρω κι άλλους ιδιώτες. Να τα πληρώσετε ακόμα πιο ακριβά γιατί ο λαός το πληρώνει τούτον εδώ. Και όλα τα άλλα τα ακούμε βερεσέ. Με αυτά αύριο απεργούμε, συνάδελφοι. Γιατί η συζήτηση και εδώ, όπως και αύριο, είναι ή οι ζωές τους, ή οι ζωές μας, οι δικές μας οι ζωές, το πώς ακατευόμαστε κάθε μέρα ή τα κέρδη τους. Και αυτό γίνεται και εδώ. Μας αφήνει να ακατευόμαστε κάθε μέρα με τέτοιους όρους στη δουλειά για να βγάλουν 5 επιχειρηματίες κέρδη. Αυτό είναι η αυριανή απεργία. Και αύριο απαντάμε με μαζική συμμετοχή στην απεργία. 10:30 εργατικό κέντρο.